To everyone. Καλημέρα σε όλους. Θα μιλήσω στα αγγλικά, αλλά αν θέλετε μπορώ να μιλήσω και ελληνικά. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να βρίσκομαι εδώ. Επιτρέψτε μου να σας συστηθώ. Είμαι η Ιωάννα Χαταλούπα, είμαι ψυχολόγος και είμαι συντονίστρια του τμήματος πρόληψης και ενημέρωσης του Χαμόγελου του Παιδιού και είμαι επίσης υπεύθυνη για το Κέντρο για τη Βία και τον Εκφοβισμό. Εδώ λοιπόν τώρα θα σας παρουσιάσω κάποιες καλές πρακτικές τις οποίες έχουμε στην Ελλάδα από το Χαμόγελο του Παιδιού, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για όλη τη σχολική κοινότητα σε όλη την Ελλάδα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις δικές μας υπηρεσίες, τις κύριες υπηρεσίες μας, οι οποίες αποτελούνται από τρία μέρη: πρόληψη, παρέμβαση και θεραπεία. Στην πλευρά της παρέμβασης έχουμε την τηλεφωνική μας γραμμή 1056 που ισχύει για όλη την Ελλάδα και μπορούμε να έχουμε αναφορές μέσω των κλήσεων και μέσω των chat. Αυτές οι υπηρεσίες βεβαίως είναι δωρεάν για όλη την Ελλάδα, 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα και κάθε παιδί ή γονέας ή εκπαιδευτικός μπορεί να έχει πρόσβαση σε εμάς μέρα ή νύχτα, όποτε το επιθυμεί. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχουμε αυτή την τηλεφωνική γραμμή 1056 πανελλήνια, αλλά έχουμε και τη δική μας πλατφόρμα για παιδιά που είναι 1056 chat. Όλοι μπορούν να κατεβάσουν αυτή την πλατφόρμα και ανωνύμως να τη χρησιμοποιήσουν. Θα πρέπει να πω ότι είναι ένα πολύ εύχριστο εργαλείο για παιδιά για να το χρησιμοποιήσουν, διότι ανώνυμα και δωρεάν μπορούν να μοιραστούν ό,τι θέλουν να μοιραστούν μαζί μας. Τα συναισθήματά τους, αν κινδυνεύουν κτλ. Η Σαββέλα όμως θα μας πει πολύ περισσότερα γι' αυτό. Οι δικές μας βέλτιστες πρακτικές λοιπόν αποτελούνται από τρία μέρη, όπως είπα πριν. Στο θέμα της πρόληψης, οι ψυχολόγοι μας σε όλη την Ελλάδα, διότι όλες μας οι υπηρεσίες παρέχονται στο Πανελλήνιο, πηγαίνουν στα σχολεία και εφαρμόζουν σχολικά προγράμματα. Έχουμε αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και δημιουργούμε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία είναι ευθυγραμμισμένα με τις ανάγκες των παιδιών. Μιλούμε με τα παιδιά για τον εκφοβισμό, τον κύβερνο εκφοβισμό, για το trafficking, για παιδιά που αγνοούνται κτλ. Αυτά είναι πολύ πολύ σημαντικά και βεβαίως μεταξύ άλλων και τα δικαιώματα των παιδιών. Έχουμε και παρεμβάσεις σε σχέση με τον εκφοβισμό. Όταν έχουμε μια κρίση σε ένα σχολείο, όταν έχουμε ένα περιστατικό βίας κτλ., τα σχολεία έχουν την ευκαιρία να μας καλέσουν και να συνεργαστούμε ως προς τη διαχείριση της κρίσης αυτής. Αυτή θα μπορούσε να αφορά σε ένα περιστατικό βίας ή αυτοχειρίας ή ένα παιδί το οποίο αγνοείται κτλ. Εδώ και ένα χρόνο έχουμε και τη δυνατότητα να λάβουμε αναφορές από τα παιδιά για κύβερνο εκφοβισμό ή σεξουαλική παρενόχληση κτλ. Οτιδήποτε ενδιαφέρει τα παιδιά, και θα πρέπει να πω ότι έχουμε και σοβαρό αντίκτυπο στην κοινωνία, διότι όλοι γνωρίζουν ότι αν υπάρχει ανάγκη, αν έχουν ανάγκη, θα απευθυνθούν στο Χαμόγελο του Παιδιού, διότι είμαστε ανοιχτοί 24 ώρες 24 ώρες 7 μέρες την εβδομάδα και γνωρίζουν πώς να έρθουν σε επαφή μαζί μας. Τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε μία έρευνα και προέκυψε βάσει αυτής ότι ένα στα τρία παιδιά δέχονται εκφοβισμό σε όλη την Ελλάδα. Να πω ότι αυτός ο αριθμός δεν είναι 100% έγκυρος, διότι αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα σχεδόν καθημερινά και καθημερινά τα σχολεία έχουν να αναφέρουν περιστατικά εκφοβισμού ή βίας στο σχολείο. Και ένα στα τέσσερα παιδιά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε όλη την Ελλάδα αναφέρουν ότι το σχολείο τους δεν τα διδάσκει πώς να αντιμετωπίσουν τον εκφοβισμό ή δεν γνωρίζουν πώς
να αντιδράσουν όταν έχουν ένα περιστατικό βίας ή μια εμπειρία εκφοβισμού. Το 2023 διεξήγαμε μία συμβουλευτική συνεδρία κάθε δύο μέρες για παιδιά για λόγους εκφοβισμού. Από τα περιστατικά που έλαβαν δημοσιότητα και σχετίζονταν με τον εκφοβισμό και παρανομία μεταξύ ανηλίκων, η πλειονότητα αφορούσε σε παιδιά. Μία αύξηση 47% παρατηρήθηκε στον εκφοβισμό με βάση τον αριθμό των μαθητών που συμμετείχαν στα δικά μας προγράμματα. Διεξάγαμε πολλά προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης για 230 μαθητές κάθε σχολική ημέρα και είχαμε και προγράμματα πρόληψης. Η Ισαβέλα λοιπόν θα πει πολύ περισσότερα για αυτά, αλλά όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουμε την εκστρατεία μας «Μίλα τώρα». «Μίλα τώρα» είναι μία πανελλήνια εκστρατεία όπου τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν οτιδήποτε θέλουν σχετικά με τον εκφοβισμό, ένα τραγούδι, ένα βίντεο κτλ. Μας το στέλνουν και εμείς δημοσιεύουμε και δημοσιοποιούμε όλα τα μηνύματα των παιδιών και το κύριο μήνυμα είναι ότι πρέπει να μιλήσουν όταν βιώνουν ένα περιστατικό εκφοβισμού ή βίας. Θα μιλήσουμε για την πιστοποίηση. Υπάρχει πιστοποίηση για τα σχολεία. Ακολουθούν τις πρακτικές και λαμβάνουν αυτό το πιστοποιητικό όχι για ένα σχολείο το οποίο είναι ελεύθερο εκφοβισμού, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, αλλά λέμε ότι μπορούν να ακολουθήσουν κάποιες καλές πρακτικές γι' αυτό και να μοιραστούν με τα παιδιά, αν είναι κάποιος εκπαιδευτικός, τι συμβαίνει όταν ακολουθούν διαρθρωμένα, οργανωμένα προγράμματα για την καταπολέμηση και την αντιμετώπιση του εκφοβισμού. Θα πω ότι σε ένα άλλο πρόγραμμα δίνουμε έμφαση στη θετική πλευρά. Η αλλαγή είναι πιο αποτελεσματική αν ξεκινήσει μέσω της βελτίωσης αυτών των πραγμάτων που ήδη λειτουργούν καλά και θα πρέπει να πω ότι ο εκφοβισμός είναι ένα κρίσιμο ζήτημα και είναι ένα σχολικό ζήτημα. Θα το εκφράσω διαφορετικά. Πρέπει να σκεφτούμε πώς αισθάνεται ένα παιδί ή ένας εκπαιδευτικός όταν παρουσιάζεται εκφοβισμός στο σχολείο. Αν το κάνουμε αυτό, νομίζω ότι θα καταλάβουμε καλύτερα. Ας το πάρουμε λοιπόν προσωπικά. Τι θα γινόταν αν εγώ ίδιος ήμουν στόχος? Τι θα γινόταν αν εγώ ήμουν ο θήτης? Τι θα γινόταν αν εγώ ήμουν ο παρατηρητής? Τι θα ήθελα να κάνουν οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω μου? Σας ευχαριστώ πολύ.